έκθεση διαφορετική. Μας γεμίζει αισιοδοξία. Οι εταιρείες μετασκευτών σχεδιάζουν το μέλλον της μετακίνησης του διατροχούς. Ας δούμε λοιπόν τι μας προτείνουν. Καλησπέρα σας. Toll & Motion, πάντα σε δράση. Βρισκόμαστε στον Πολυχώρο Τεχνούπολη στον Γκάζι, όπου μοτοσυκλέτες με παρελθόν και μέλλον συναντιούνται. Βρεθήκαμε στον Γκάζι, όπου για τέταρτη συνεχή χρονιά το Scooter Moto Festival μας υποδέχεται και έχει πολλά να μας δείξει. Το SMF είναι η μεγαλύτερη γιορτή μοτοσυκλέτας που ο κόσμος έρχεται, βλέπει πολλές μοτοσυκλέτες, βλέπει πολλά παράλληλα event γύρω από τη μοτοσυκλέτα, κλασικές εκθέσεις μοτοσυκλέτες, customize και γι' αυτό έχουμε στήσει αυτό το φεστιβάλ με αυτή τη μορφή σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο της Τεχνόπολης που το μέταλλο συναντάει την πέτρα και ταιριάζει απόλυτα με τη λογική της μοτοσυκλέτας αλλά και του σκούτερ. Κατά κοινή ομολογία και επισκεφτών αλλά και εκθετών είναι ότι κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος έχουμε ξεπεράσει το νούμερο των 20.000 επισκεπτών. Θέλουμε να ξανακάνουμε στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει Σεπτέμβριο 18 με 20 Σεπτεμβρίου, πάλι στον ίδιο χώρο και ευελπιστούμε να το κάνουμε και τον Ιούνιο στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο, που θα είναι και η πρώτη μεγάλη εκδήλωση μοτοσυκλέτας που έχει γίνει ποτέ στην Κρήτη. Περισσότερες εταιρείες του χώρου έδωσαν το παρόν. Αρκετοί επισκέπτες γέμισαν τους χώρους της έκθεσης και έδωσαν αισιόδοξα μηνύματα όσον αφορά την αγορά της μοτοσυκλέτας. Απολαύσαμε νέα μοντέλα από όλες τις εταιρείες. Με το που διαβαίνουμε το κατόφλι της έκθεσης, η ιστορία των δύο τεχών μας δίνει την καλύτερη εικόνα της. Η λέσχη φίλων κλασικής μοτοσυκλέτας είναι εδώ και μας δείχνει μοντέλα μοτοσυκλέτες που άφησαν ιστορία. Το μεράκι και η τεχνογνωσία κάνουν θαύματα και αναδεικνύουν ομορφιές των δύο τροχών από το παρελθόν. Η μοτοσυκλέτα έχει ηλικία? Δεν έχει καμία σχέση με την ηλικία. Είμαι αναβάτης από ποδήλατο πιτσιρικάς που είχα, αργότερα μηχανάκι αυτόματο και τώρα έχω μηχανή. Το πρώτο, αν ξέρεις ισορροπία, οι περισσότεροι ξέρουν φαντάζομαι, το πρώτο πράγμα που νιώθεις είναι η ελευθερία της κίνησης. Πολύ δε περισσότερο όταν είσαι σε μια πόλη που τα αυτοκίνητα είναι τόσα πολλά, θέλεις την ελευθερία σου. Θέλεις να κινείσαι όπως εγώ για παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Παράλληλα ανήκω σε ένα κλαμπ της μοτοσυκλέτας, διοργανώνω εκδρομές, διάφορα event που έχουν να κάνουν με τη μηχανή, ενημέρωση οδική, πολύ βασικό, συν όλοι μαζί μαζευόμαστε σαν μέλη και πηγαίνουμε σε εκδρομές, σε κάποιες άλλες παραστάσεις κτλ. Είναι τρόπος ζωής στην κυριολεξία. Η ανεξαρτησία δεν εγκαταλείπεται με τίποτα. Μπροστά μας ακριβώς η Customized Moto, φτιαγμένες από ελληνικά χέρια, κάτι που δείχνει πως όταν οι Έλληνες θέλουν, έχουν τις γνώσεις, έχουν την εμπειρία και μπορούν να προσφέρουν πολλά στον χώρο της μοτοσυκλέτας. Την εικόνα συμπληρώνουν αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, ένα τεράστιο LED wall και καταστάσεις αλλά και αντιπροσωπείες με όλα τα νέα τους μοντέλα να παρελάβουν. Ο φυσικός ιστορικός χώρος της έκθεσης βοηθάει στο έπακρο τους εκθέτες να αναδείξουν τις δημιουργίες τους. Οι τάσεις για τις νέες μοτοσυκλέτες, από ό,τι διαπιστώσαμε, είναι δύο. Ηλεκτρονικά βοηθήματα στο στάνταρ εξοπλισμό των περισσότερων μοντέλων και το customizing, όπου ο κάθε αναβάτης δίνει το δικό του χαρακτήρα στην αγαπημένη του. Διαπιστώσαμε άλλη μία στροφή των κατασκευαστών για περισσότερα μοντέλα μοτοσυκλετών και λιγότερα σκούτερ. Στα σκούτερ,
Αν και υπήρχαν αρκετά όμορφες νέες κατασκευές, τα νέα μοντέλα ήταν λιγότερα. Πώς σου φάνηκε η έκθεση? Η έκθεση είναι πάρα πολύ ωραία, με πάρα πολλά νέα μοντέλα. Γενικά ενθουσιασμένη. Ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις μοτοσυκλέτα, σκουτεράκι να υποθέσω? Ναι. Ωραία, να υποθέσω λοιπόν, έχεις καταλήξει κάπου? Έχω καταλήξει, αλλά σου είπα είναι μεγάλος ανταγωνισμός. Εγώ θα συμπληρώσω και θα πω το εξής. Ό,τι και αν αποφασίσεις να αγοράσεις, θέλω να το κάνεις πάντοτε με ασφάλεια και να φοράς πάντοτε το κράνος. Αυτό εννοείται. Η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Αρκετές ήταν οι προτάσεις σε βιντάζ χαρακτήρα. Μπορεί οι μοτοσυκλέτες να κοστίζουν περισσότερο, όμως από ό,τι φάνηκε από την επισκεψιμότητα, πολλοί είναι αυτοί που θα κατακτήσουν το όνειρό τους. Ας μην ξεχνάμε πως η αγορά μοτοσυκλέτας επενδύει περισσότερο στο συναίσθημα παρά στη λογική. Η έκθεση μας γέμισε με αισιοδοξία. Τα περισσότερα νέα μοντέλα των εταιριών βρίσκονταν εδώ. Το μόνο που μένει είναι να τα δοκιμάσουμε και εμείς στον δρόμο.